Δεκαετίες τώρα, διεφθαρμένοι πολιτικοί, επίορκοι δικαστικοί, μεγαλοεργολάβοι καναλάρχες που έχουν κατακτήσει παρανόμως τα πάντα. Τη σκυλεύουν αυτή τη χώρα, τη διαλύουν, την ξεπουλούν. Βρέθηκε ένα πολιτικό κίνημα, νόμιμο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι τρίτο στην Ελλάδα, η Χρυσή Αυγή. Βρέθηκε ένας ηγέτης, ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος, που είπε αλήθειες, και μαζί με αυτόν απλοί Έλληνες πολίτες, όπως ο Ηλίας Κασιδιάρης, που είπαν αλήθειες στον ελληνικό λαό. Και επειδή αυτό το σάπιο σύστημα δεν μπόρεσε να μας γκρεμίσει, όπως παραδέχθηκε και ο νούμερο 2 της κυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας, ο Μπαλτάκος, και δεν το αμφισβήτησε ποτέ κανένας, επειδή δεν μπόρεσαν να μας διαλύσουν πολιτικά, σκέφτηκαν και έπραξαν και προχωρούν σε αυτές τις αμιγώς πολιτικές διώξεις και τίποτα άλλο.